πολύ νωρίς. Στο γραφείο είμαι πριν στις 8, βλέπω συνήθως ποια είναι τα επίκοντα θέματα της μέρας. Στο σπίτι προσπαθώ να είμαι μέχρι τις 7.30 το βράδυ, χωρίς πάντα να καταφέρνω, αλλά προσπαθώ. Να δω αν τυχόν έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της μέρας, αν τυχόν κάποιοι συνάδελφοι χρειάζονται κάποια βοήθεια, πριν να συνεχίσω εγώ με τις δικές μου συναντήσεις ή άλλες εργασίες. Μακροπρόθεσμα οργανωμένο, μέσα στη μέρα ανυπόμονος και αυθόρμητος. Γενικά θαυμάζω όλους τους επιχειρηματίες με όραμα και αξίες. Υπάρχουν αρκετοί στην Κύπρο, χωρίς να αναφέρω ονόματα. Από το εξωτερικό θαυμάζω τον Χάσο Πλάτνερ, πρώην CEO της SAP, αλλά και την Μαρίσα Μέγερ. Γενικά δεν τα πάω καλά με τις επενδύσεις, στις συμμετοχές, αλλά αν θα πρέπει να διαλέξω, θα έλεγα τεχνολογικούς γίγαντες όπως την Google, Apple, Facebook ή Amazon. Σίγουρα γίνεται, αλλά το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει από την παιδική του ηλικία συμβάλλει τα μέγιστα αν θα εξελιχθεί ή όχι. Σαν φοιτητής έκανα διάφορες δουλειές, αλλά η πρώτη μου επαγγελματική, αν μπορώ να την πω, δουλειά ήταν με την IBM στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, με περίπου 40.000 δολάρια το 1997. Μετά από κάποια φάση της ζωής σου, νομίζω τουλάχιστον εγώ προσωπικά, φιλοσοφώντας λίγο αυτό που λέμε αποτυχίες, επιτυχίες, σωστό ή λάθος, καταλήξω στο συμπέρασμα ότι για να κάνεις μπορεί ο κόσμος δουλεύει σαν σωστό ή λάθος, αλλά κατά βάθος να ξέρεις ότι εσύ έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Σε εταιρικό επίπεδο θα έλεγα ότι είναι η επιτυχία της Supernova από ομάδα 2 ατόμων να γίνει σήμερα ίσως ο μεγαλύτερος συνεργάτης της SAP σε Ελλάδα και Κύπρο, εργοδοτώντας 40 και πλέον άτομα. Είμαστε όλοι ίσοι, δεν είναι κανένας καλύτερος από κανέναν και επίσης κάθε μέρα που περνά μαθαίνουμε πόσα δεν ξέρουμε. Θέλω να έχω τη δική μου φάρμα με ζώα. Αυτό βέβαια είναι όνειρο για τη σύνταξη. Σε αυτό όμως έχω προσθέσει και ένα σπίτι σε αμπελώνα, κάνοντας το δικό μου κρασί. Επαγγελματική επιτυχία είναι να έχει ένας άνθρωπος ένα όραμα, να κάνει αυτό που αγαπά και να το λαμβάνει. Προσωπική επιτυχία είναι να καταφέρεις να έχεις το ισοζύγιο μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πρώτα απ' όλα, σαν άνθρωπο, δικαιώμαι αξίες. Καμιά φορά μπορεί να είμαι αυστηρός και οξύθυμος, αλλά για αυτούς που με γνωρίζουν καλά ξέρουν το κάνω αυτό από αγάπη που έχω για τη δουλειά μου και την ευθύνη που νιώθω σαν επαγγελματίας. Να αλλάξω κάτι στην Κύπρο δεν είναι εύκολο. Το μόνο σίγουρο αυτό μπορεί να γίνει μέσω της παιδείας, οπότε πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία. Όραμα, αγάπη, πάθος για αυτό που κάνει, αυτό που γίνεται θετικό, χωρίς να δω κάποιο deal συγκεκριμένα, βλέποντας εταιρείες που ήταν διαχρονικά ανταγωνιστές να βρίσκουν τρόπους να συνεργαστούν ή ακόμη και να συγχωνευθούν. Επαγγελματικός, ανάπτυξη της εταιρείας στο εξωτερικό. Προσωπικός, πιο δύσκολος. Περισσότερος χρόνος με την οικογένειά μου.